Για σήμερα. Ναι. Όχι, για σήμερα δεν υπάρχει άλλος. Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Πάμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν νομίζω ότι είναι κοινοτυπία να επισημάνω ότι στο γύρισμα για το νέο χρόνο, το 2018, το γύρισμα αυτό βρίσκει την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο σε μια σύνθετη εξέλιξη με πολλά ανοιχτά ζητήματα και προκλήσεις. Η χρονιά που διανύουμε κλείνει πρώτα απ' όλα με ανοιχτό το μέτωπο του Παλαιστινιακού μετά την απαράδεκτη απόφαση Τραμπ που βάζει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής σε πρώτη προτεραιότητα που απαιτούν επίγουσες αποφάσεις από το σύνολο των χωρών και δεν επιτρέπουν σε καμιά υπερδύναμη να ανοίγει τα σχήρα της. Με τα μεταναστευτικά ρεύματα και τα προσφυγικά ρεύματα να εντείνονται μαζί με τα δράματα των ανθρώπων όσο είναι ανοιχτά τα μέτωπα του πολέμου, οι ανισότητες και η φτώχεια. Με μια Ευρώπη που βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις και επιλογές για το μέλλον της, στο φόντο των απαράδεκτων προτάσεων Τούσκ για το μεταναστευτικό, στο φόντο του Brexit και της γερμανικής κυβερνητικής αβεβαιότητας, στο γκρίζο υποκριτικό φόντο των νόμιμων και ηθικών Panama και Paradise Papers, με επίγουσες τις ανάγκες για βαθιές αλλαγές. Για μια Ευρώπη κοινωνική, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, ανοιχτή, χωρίς λιτότητα και δραματικές ανισότητες. Μια Ευρώπη που μόνο με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να υπάρξει ως ένωση απέναντι στις εθνικιστικές αναδιπλώσεις και στις σκοτεινές προοπτικές που συγκροτεί η νέα άνοδος φασιστικών και ακροδεξιών μορφωμάτων, καθώς και στα χτυπήματα της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις βαθιές πληγές από την μακρόχρονη παραμονή της στα μνημόνια και στους σκληρούς δημοσιονομικούς κανόνες προσαρμογής, είναι ένας πόλος σταθερότητας, ειρήνης και φιλίας για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό παρά τις όποιες αντίθετες προσεγγίσεις στην άσκηση και στον προσανατολισμό των διεθνών μας σχέσεων, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκανα αυτή την εισαγωγή κατά τη γνώμη μου αναγκαία για να σκεφτόμαστε πιο συνολικά το πλαίσιο του κόσμου και της Ευρώπης όταν συζητάμε τον προϋπολογισμό της χώρας μας. Μιας χώρας μικρής, αλλά ιστορικής, με αναμφισβήτητη επίδραση στη διαμόρφωση της ανθρώπινης περιπέτειας με μοναδική γεωπολιτική θέση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνηθίζουμε να λέμε αυτές τις μέρες ότι ο προϋπολογισμός του 2018 βρίσκεται με το ένα πόδι στο τρίτο πρόγραμμα, στο τρίτο μνημόνιο και με το άλλο εκτός. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Όλοι το δέχονται και το παραδέχονται. Εκτός ίσως από τυφλές αντιπολιτευτικές προσεγγίσεις, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μπορεί δηλαδή να πάει στην άλλη πλευρά. Δεν είναι προφανώς ένας μύθος που προσπαθεί να χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται με μεγάλες θυσίες, αλλά και σκληρή δουλειά και προσήλωση στον οδικό χάρτη. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για μια τέτοια εξέλιξη, σταχυολογώ ορισμένες. Το γρήγορο κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας της τρίτης αξιολόγησης. Η πτώση των ελληνικών ομολόγων κάτω από το φράγμα του 4% μετά από 11 χρόνια. Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για τρίτη συνεχή χρονιά με υπεραπόδοση και πολλές άλλες. Δεν υποτιμούμε βεβαίως τις δυσκολίες και τα πιθανά εμπόδια, την πολύ σκληρή δουλειά που έχουμε ακόμη μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε τον Αύγουστο του 2018 και κυρίως μετά. Μετά με την έννοια των πιεστικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και την ισχυροποίηση των ετοιμάτων για κάλυψή τους, αλλά και την ταυτόχρονη απέτηση για τήρηση των κανόνων και των μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονται από το πλαίσιο που βρίσκεται η χώρα μας, όπως και της ανάγκης για βαθιές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας ως πρόταγμα της δικής μας αριστεράς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, για κάθε προϋπολογισμό, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
για το δημόσιο διάλογο, για τις ζωές των ανθρώπων, για το μέλλον της χώρας. Είναι ταυτόχρονα και αναγκαστικά και απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς, αν και το μέλλον πάντοτε έχει μεγαλύτερη εκρηκτική δύναμη, καθώς το παρελθόν είναι ήδη βιωθέν. Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι, όπως είπαμε, ήδη στο μετέχμιο για το πέρασμα σε μια νέα κατάσταση. Λιγότερης επιτροπίας, μεγαλύτερων ελευθεριών, άρα συνεπώς και μεγαλύτερης ευθύνης στις ασκούμενες πολιτικές. Είναι αναμφίβολα κομβικός και δύσκολος, αναφορικά με τους δημοσιονομικούς του στόχους, δηλαδή την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5%, αλλά εμπεδώνει τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη βελτίωση του κλίματος. Ο προϋπολογισμός του 2018 προδιαγράφει την αναγκαία προετοιμασία για την ασφαλή και βιώσιμη έξοδο από την αυστηρή επιτροπή του Μνημονίου, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη γραμμή στήριξης, την οποία άκουσα με έναν έμεσο τρόπο να την υποστηρίζει στην ομιλία του κ. Βενιζέλου, αλλά θα επανέλθω σε μικρή παρέμβαση για ορισμένα ζητήματα αύριο, με τη δημιουργία μαξιλαριού ασφαλείας στο ύψος των πάνω μάλλον από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον προϋπολογισμό αυτών δεν ενσωματώνονται, παρά τις κραυγές και την καταστροφολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, νέα δημοσιονομικά μέτρα. Ωστόσο, πράγματι ενεργοποιούνται μέτρα ενός δις. Έχει μια σημασία να δούμε ποια είναι αυτά. Είναι πράγματι η κατάργηση της απαλλαγής από ιατρικές δαπάνες 121 εκατομμύρια. Αλλά είναι ταυτόχρονα και η κατάργηση της φοροαπαλλαγής του 25% από τους βουλευτές και δικαστικούς 40 εκατομμύρια. Είναι η κατάργηση της έκπτωσης 1,5%, που δεν είναι ούτε 10% επιβάρυνση, 10 ευρώ επιβάρυνση το χρόνο για κάθε φυσικό πρόσωπο. Είναι όμως επιβάρυνση. Αλλά είναι και η φορολογία το Airbnb, 48 εκατομμύρια, ή μήπως θα έπρεπε να απαλλάσσονται από τη φορολογία. Είναι και η αύξηση κατά 178 εκατομμύρια από την αύξηση του ΑΕΠ. Είναι και αυτό μέσα. Όλα τα παραπάνω είναι από τα έσοδα. Η δε αύξηση στους φόρους κατανάλωσης, 439 εκατομμύρια, είναι αποκλειστικά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά, που ενώ τον είχαμε ψηφίσει από τις αρχές του 2017, μέχρι τα μέσα της χρονιάς τα τσιγάρα πουλιόντουσαν με τον παλιό. Συνεπώς, για το 2018 που δεν θα συμβαίνει αυτό, αναμένουμε αυτό το ύψος των νέων εσόδων. Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι κοινωνικά μεροληπτικός υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. Όσοι ισχυρίζονται, εξακολουθούν να ισχυρίζονται, και το άκουσα και από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, όχι από τον κύριο Σταϊκούρα, ακολουθώντας διάφορα non-paper ότι μειώνεται κατά 1,6 δις, γνωρίζουν ότι δεν είναι αυτό αληθές ή είναι απολύτως άσχετο, καθώς έχουν δοθεί πλήρεις απαντήσεις από το Οικονομικό Επιτελείο και από τους αρμόδιους υπουργούς. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι οι παροχές του κοινωνικού μερίσματος 700 εκατομμύρια ευρώ για τις ευάλωτες ομάδες, συν τα 315 εκατομμύρια ευρώ για την επιστροφή των παρανόμως παρακατηθέντων, δεν μπορεί να ξανααποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2018. Όμως αυτό που ξεχωρίζει στον προϋπολογισμό του 2018 είναι, κατά τη γνώμη μου, οι στοχευμένες δράσεις για την οικογένεια και την παιδική φτώχεια. Τα οικογενειακά επιδόματα, παρά τις ειδήσεις για κατάργηση, αυξάνονται κατά 260 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 40%. Γίνεται ο αναγκαίος εξορθολογισμός, που πράγματι για ορισμένες κατηγορίες εισοδηματικά πιο υψηλές πολίτεκνων επιφέρει μειώσεις, αλλά ωφελούμε συνολικά, τα ανέλησε και αρμόδια υπουργός, πολύ περισσότερους, ειδικά στην κατηγορία με εισόδημα έως 27.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά για πρώτη φορά και το πρώτο και το δεύτερο παιδί, με πρόσθετα 40 εκατομμύρια. Μάλλον, το πρώτο και το δεύτερο παιδί με 260 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπα, αύξηση. Με πρόσθετα 40 εκατομμύρια ευρώ, 138.000 μαθητές δημοτικού θα τρώνε το 2018 ζεστά γεύματα. Ενώ επίσης αυτή τη χρονιά θα προσθεθούν 10.000 νέες θέσεις εργασίας σε 400 νέες δομές για βρέφη και νήπια. Τέλος, ο προϋπολογισμός του 2018
δημιουργεί το έδαφος για να έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ. Όσοι μας κατηγορούν και λένε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί αποτύχατε το 2017 και γιατί είστε εναντίον των επενδύσεων καθώς και πολλά άλλα, αγνοούν σκόπιμα πάρα πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών που αγνοούν είναι και η διάρκεια της διαπραγμάτευσης, της σκληρής διαπραγμάτευσης πράγματι, για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και οι διαφορές που υπήρχαν, και αυτό τράβηξε τη διαπραγμάτευση έτσι, ανάμεσα στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε στη συνέχεια αναντήρητα και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί στα σοβαρά να ισχυριστεί ότι αυτός δεν ήταν ένας βασικός λόγος που όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, αν θέλετε, καθορίστηκε από την διαδικασία για την δεύτερη αξιολόγηση. Αγνοούν επίσης σκόπιμα ότι ήδη έχουμε για τρία συνεχή τρίμηνα ανάπτυξη, ότι έχουμε σημαντική ανάπτυξη εξαγωγών, κυρίως βιομηχανικών, κατά 7,6%, αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά 5,3% το πρώτο επτάμινο του 2017, αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων 142% το 2016 και νέα άνοδο τους πρώτους 9 μήνες κατά 69%, ότι έχουμε θεαματική απορρόφηση του ΕΣΠΑ, παρουσιάστηκε αυτό το στοιχείο σήμερα και είναι αναμφισβήτητο, αφού κλείσαμε με επιτυχία το χάος που παραλάβαμε πραγματικά από το προηγούμενο πρόγραμμα και βρεθήκαμε στην κορυφή της Ευρώπης, ότι είμαστε στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη για την αξιοποίηση του προγράμματος Juncker, ότι το ίδιο το Eurogroup στις 15 Ιουνίου σημείωσε την εξαιρετική αξιοποίηση των πόρων που έφερε στην Ελλάδα πάνω από 11 δις τα δύο τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα γίνονται τέλεια. Αλίμονο. Δεν λέμε ότι δεν γίνονται παραλήψεις, δεν γίνονται λάθη. Αλλά αυτό που νομίζω ότι κυρίως επιχειρείται... Θα χρειαστώ 2 λεπτά ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που κυρίως επιχειρείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι να κρύψουν τη βασική μας προσπάθεια. Και η βασική μας προσπάθεια είναι να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η πλειοψηφία, για παράδειγμα, των επενδυτικών σχεδίων στο νέο αναπτυξιακό νόμο είναι στους κλάδους της βιομηχανίας. Αυτό είναι αλλαγή από τη μονοκαλλιέργεια που είχαμε όλο το προηγούμενο καιρό τουριστικών και μόνο επενδύσεων. Προφανώς δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα για έλεγχο και διαφάνεια και υπάρχει διασπορά σε πάρα πολλές πλευρές και δεν δίνονται χρηματοδοτήσεις μόνο στους λίγους που πέραν τη μερίδα του λέοντος, ούτε γίνονται 100% προκαταβολές για να εμφανίζεται απορρόφηση και να δημιουργούνται στη συνέχεια κουφάρια. Προφανώς βεβαίως σέβεται τους κανόνες για την εργασία για το περιβάλλον, αποτρέποντας δήθεν ευελιξίες που μόνο κόστος θα φέρουν στην πληγωμένη αυτή χώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ελληνικός λαός γνωρίζει νομίζω πολύ καλά ότι κάνουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με δύσκολους συσχετισμούς, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανατάξουμε τη χώρα. Η προσπάθειά μας είναι ειλικρινής και έντιμη. Δεν κρύβουμε ότι με τις αναγκαστικές επιλογές μετά το δύσκολο σεβασμό του καλοκαιριού του 2015 προστέθηκαν προβλήματα στους πολίτες στη χώρα μας. Ότι μεγάλα του τμήματα του πληθυσμού υποφέρουν. Ότι είμαστε ακόμη σε συνθήκες λιτότητας. Δεν πανηγυρίζουμε, ούτε επιχαίρουμε με success stories. Αφού γκραζόμαστε την κριτική των απλών ανθρώπων για λάθη και παραλήψεις, για καθυστερήσεις και ταλαιπωρία, όμως συνεχίζουμε και δεν εγκαταλείπουμε αυτό το δύσκολο μέτωπο. Δεν το εγκαταλείπουμε και είμαστε εδώ παρόντες. Θέλω να πω και μια πολιτική εκτίμηση από όλη και να κλείσω με αυτό από όλη τη συζήτηση που έχει γίνει. Κατά τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο πεδίο της οικονομίας και στο πεδίο του προϋπολογισμού κατά συνέπεια, η Νέα Δημοκρατία και γενικότερη αντιπολίτευση έχει ιτηθεί στρατηγικά. Και γι' αυτό δεν είναι, όπως βλέπετε, και το κύριο σημείο της αντιπαράθεσης. Επιχειρούν να πάνε την αντιπαράθεση σε άλλα πεδία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν σε αυτό το πεδίο να ασκήσουν δομική αντιπαράθεση. Έχουν χάσει στρατηγικά. Όσο δε
για την υπόλοιπη επιδίωξη, η υπόλοιπη επιδίωξη που δυστυχώς, συμπεριλαμβάνει και το ΚΚΕ, αυτή που θα πω τώρα, με διαφορετικό τρόπο βεβαίως, είναι να θελήσουν να βάλουν το ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο κάδρο με τους άλλους. Αυτή είναι η πραγματική επιδίωξη όλων αυτών που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι λοιπόν φανερό ότι βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο. Νομίζω ότι έχουν μπει οι βασικές γραμμές, έχουν χαραχθεί οι βασικές γραμμές και νομίζω ότι πράγματι το 2018, την επόμενη χρονιά, μέσα από ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούμε να στήσουμε τη χώρα ξανά στα πόδια της. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Σπασίδης.